Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας καλημερίζοντας τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδος, τον κύριο Παναγιώτη Κατηφιανή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πω ότι έχουν προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ και με εκπρόσωπο του Υπουργείου σήμερα και αύριο. Διότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και όσο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάποια στιγμή θα κληθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μα πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς για το τι συμβαίνει με τέτοιου είδους περιστατικά. Ειδικά σε γυμνάσιο και λύκειο, έτσι. Κοιτάτε, η εικόνα πραγματικά το τελευταίο διάστημα είναι όλο και πιο οξυμένη. Mm. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ο τρόπος με την οποία πολλές φορές προβάλλονται κάποια περιστατικά δεν μεγενθύνεται. Δεν σημαίνει όμως αυτό το πράγμα ότι δεν φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα και την περσινή και τη φετινή χρονιά υπάρχει, να το πω έτσι, μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή οι μαθητές λύνουν τις διαφορές τους πολλές φορές με πολύ μεγαλύτερη ένταση και νομίζουμε ότι ερμηνεύεται αυτό. Από τι, πού, πώς ερμηνεύεται? Θα σας πω, με την έννοια ότι εμείς αυτό που εκτιμάμε, ναι, και το λέμε γιατί, ξέρετε, οι σύλλογοι γονέων έχουν πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες με εκδηλώσεις, με δράσεις, για να μπορέσουν να δώσουν άλλο χαρακτήρα ή να προσδώσουν διέξοδο στους μαθητές, στα παιδιά μας δηλαδή. Mm-hmm. Ερμηνεύεται γιατί φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα ενός κοινωνικού αποκλεισμού που βίωσαν τα παιδιά από την καραντίνα. Από την πανδημία, όπου, λέτε, τα δύο χρόνια της πανδημίας. Όπου βγαίνει αυτό το διάστημα έντονα και πέρσι και φέτος, είναι αποτέλεσμα ότι έχει οξυνθεί και η ενδοοικογενειακή βία, άρα βγαίνει και ξέρετε είναι αντικειμενικό να βγαίνει γιατί η βία που υπάρχει συνολικότερα στην κοινωνία δεν μπορεί να μην μεταφέρεται αντικειμενικά και στα σχολεία, γιατί περιστατικά, αν το θέλετε, βίας ή συγκρούσεων μεταξύ νέων παιδιών δεν έχουμε μόνο στο σχολείο. Μπορεί να έχουμε και το Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχουμε. Και σε εξωσχολικές δραστηριότητες και οπουδήποτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής, Πρόεδρε. Αν η σχολική κοινότητα, και αναφέρομαι σε διευθυντές, σε καθηγητές, μπορούν ή γνωρίζουν το πώς να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Γιατί η εικόνα που έχω γνωρίσει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν. Και κάποιοι δεν θέλουν να μάθουν. Ναι, κοιτάτε. Και γι' αυτό έχει ευθύνη και το Υπουργείο μεγάλη. Εμείς δεν έχουμε απέναντί μας τους εκπαιδευτικούς. Δεν είπα αυτό. Εμείς, θα σας πω γιατί το λέω. Εμείς ως γονείς, οι σύλλογοι γονέων, γιατί κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι, ας με επιτραπεί εκφράση, και ο γονιός. Φυσικά. Εμείς απέναντί μας έχουμε μία πολιτική η οποία ουσιαστικά απαξιώνει χρόνο με το χρόνο το περιεχόμενο και τη μορφή του σχολείου. Όταν σημαντικό κομμάτι των μαθητών βλέπει εχθρικά το σχολείο, έχουμε αποτύχει, να σας το πω έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Όταν, για παράδειγμα, λέμε πώς θα μπορέσεις, τι μπορεί να είναι αντίβαρο σε τέτοιες συμπεριφορές, και θέτουμε κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν στα σχολεία ειδικοί επιστήμονες, όπως θα όφυλαν, όπου θα μπορούσαν τέτοια περιστατικά να έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον ώστε να στηρίξουν και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας, τους μαθητές, και εμάς τους γονείς, σε ελάχιστα σχολεία. Άρα δεν είναι ένας γενικευμένος θεσμός που θα μπορούσε να βοηθήσει. Δεύτερο χαρακτηριστικό, μπορεί ένας νέος σήμερα να έχει διέξοδο όταν ακόμα και στην ίδια τη μορφωτική διαδικασία στο σχολείο απαξιώνονται τα πολιτιστικά μαθήματα. Αφού καταργούνται, απαξιώνεται η ίδια η εκτόνωση των παιδιών μέσα, ακόμα και αν το θέλετε και από τη φυσική αγωγή, η οποία και αυτή απαξιώνεται. Βλέπετε, είναι στοιχεία δηλαδή που, να το πω έτσι, συνθέτουν το puzzle που θα μπορούσαν καλύτερα να συζητάμε με άλλους όρους. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι συνήθως ασχολούμαστε όλοι μας με το πρόβλημα κατασταλτικά, ενώ μας ενδιαφέρει η πρόληψη. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, αλλά δεν μπορεί, Πρόεδρε, σε κάποια σχολεία να μην έχουμε προβλήματα
και σε κάποια άλλα να έχουμε αρκετά προβλήματα. Αυτό έχει να κάνει και με το πώς είναι δομημένη η λειτουργία του σχολείου και ποιοι διοικούν το σχολείο. Ποιοι διοικούν και αν ξέρουν αυτοί που το διοικούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα ή να προλάβουν να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι, αυτό έχει να κάνει, σαφέστατα αυτό έχει να κάνει αρκετές φορές και με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος πάει να χειριστεί κάποια, κάποια ζητήματα. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι ο κανόνας. Αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε από το κάνδρο, ας μου το πει έτσι, ας το πούμε έτσι, το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή φυσικά, τη γενικότερη... Φυσικά, όλα ξεκινούν από την κοινωνία, από την οικογένεια, από το σπίτι και μετά πάμε στο σχολείο. Το θέμα είναι τι κάνει το σχολείο όμως. Ναι, αυτό λέμε. Εμείς, εμάς μας ενδιαφέρει, αν το θέλετε, αυτό που λέμε το παιδί μας, να αισθάνεται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μόρφωσης, αλλά είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης, διαμόρφωσης κοινωνικών σχέσεων, διαπαιδαγώγησης. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο για αυτά τα θέματα? Δηλαδή έχει γίνει μια συνάντηση στο Υπουργείο να τεθούν επιτάπητο σε αυτά τα ζητήματα, αυτά τα προβλήματα και να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Το λέω γιατί. Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, αν δεν βρεθούν λύσεις τώρα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ χειρότερα περιστατικά που τα βλέπουμε σε άλλες χώρες του πλανήτη. Θα σας πω, δυστυχώς οι πόρτες του Υπουργείου είναι κλειστές για τους γονείς. Έστε. Εδώ και 4 χρόνια. Έστε. Σας το λέω πολύ απλά. Και όχι μόνο για αυτά τα σοβαρά θέματα, γιατί σοβαρά θέματα είναι και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, σοβαρά θέματα είναι οι ελλείψεις καθαριότητας στα σχολεία με καθαρίστριες, σοβαρά θέματα ήταν με την πανδημία, το πώς διαχειρίστηκαν, με συνεχή υπομνήματα που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο. Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν έχει δεχτεί ποτέ την ανώτατη νομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδας. Έτσι. Άρα εμείς έχουμε βγάλει υπομνήματα, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, έχουμε στείλει σε κοινοβουλευτικές ομάδες το υπομνήματα και για αυτά τα ζητήματα δηλαδή της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, πώς εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτούν με ευθύνη του Υπουργείου μέσα στα σχολεία. Και δυστυχώς, όχι, οι πόρτες του Υπουργείου για μας είναι κλειστές. Και με ποιους συνομιλείτε, προφανώς... Πρόεδρε, με ποιους συνομιλείτε, με την ΟΛΜΕ, με ποιους συνομιλείτε? Συνομιλούμε και με την ΟΛΜΕ, συνομιλούμε και με τους κατατόπους, αν το θέλετε, με τις τοπικές ΕΛΜΕ, με τους τοπικές διδασκαλικές ενώσεις, ως σύλλογοι γονέων, ως ενώσεις, έτσι, συνομιλούμε και κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις και είναι ελπιδοφόρο τις πρωτοβουλίες που παίρνουν σύλλογοι γονέων για να προβληθεί το πρόβλημα ή αν το θέλετε για να προταθούν λύσεις, είναι συνδιοργανώσεις μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, μαζί με τους καθηγητές, μαζί με τους δασκάλους που συμμετέχουν και αγωνιούν το ίδιο. Οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάτε, οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, αν το θέλετε, βοηθώντας τους μαθητές να έχουν διέξοδο. Δηλαδή, να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις Δήμων, ναι, όπου γίνονται εξωσχολικές δραστηριότητες, δηλαδή αθλητικά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, μετά το πέρας του ωραρίου του σχολείου, μέσα στα σχολεία. Ναι. Με ευθύνη των Δήμων και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων. Mm-hmm. Σαφέστατα, εκεί βλέπουμε ότι τα παιδιά βρίσκουν διέξοδο ή έρχονται πιο κοντά μαζί τους. Και καταλαβαίνετε αυτό που λέμε, πόσο σημαντικό είναι ένας νέος άνθρωπος, για παράδειγμα, να αθλείται και να έρχεται να μαθαίνει την άμυλα αντί τον ανταγωνισμό, για παράδειγμα, μαζί με τους συμμαθητές του. Εκεί μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει αρμοδιότητες που είναι του κράτους, να το πω έτσι, στη δική μας περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας, να πετιώνται μπαλάκι στους Δήμους. Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων το έχουμε δει το έργο, περνάνε αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς πόρους, άρα στο τέλος εμείς οι γονείς τους διπλοπληρώνουμε. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, σε ποιες περιοχές της χώρας? Κοιτάτε, ιδιαίτερα δεν μπορώ να πω. Εκεί, δεν έχουμε κάνει μια τέτοια χαρτογράφηση, αλλά φαίνεται ότι κυρίως στα δύο, αν το θέλετε, μεγάλα αστικά κέντρα, ας το πούμε έτσι, στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Φαίνεται ότι είναι πιο οξυμένα. Πρόεδρε, μου μεταφέρουν άλλη μία εικόνα, ότι προσπαθούν οι καθηγητές να καλύψουν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη ύλη, γιατί έχουν μείνει πίσω τα παιδιά λόγω της πανδημίας. Τρέχοντας λοιπόν οι καθηγητές να καλύψουν αυτή την ύλη, μένει πίσω η ουσία που έχει να κάνει με το πόσο αφομοιώνουν τα παιδιά διάφορα πράγματα. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση? Δεν την έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτή η αίσθηση είναι μια αρνητική πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά μας. Και είναι μια αρνητική πραγματικότητα και από πέρσι. Γιατί όταν εμείς λέμε είναι αποτέλεσμα και της πανδημίας, που έχουν διαμορφωθεί τεράστια και μορφωτικά και ψυχοκοινωνικά κενά στα παιδιά μας. Έτσι, και όταν, για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, έχουμε φτάσει Νοέμβρη ουσιαστικά και πλέον υπάρχουν τεράστια κενά. Έτσι, υπάρχουν τεράστια κενά. Δηλαδή, ακόμα τα γυμνάσια και τα λύκεια κάνουν 6 ώρα, 5 ώρα, δεν υπάρχουν καθηγητές. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν πως όταν θα έρθει ένας καθηγητής μέσα Νοέμβρη να διδάξει βιολογία, έχοντας χάσει 1,5 μήνα, ποια ύλη θα καλύψει και πως και με τι όρους. Και χάνοντας και την ουσιαστική επαφή με τον μαθητή, αυτό που ακριβώς θέτει και το ερώτημα, που είναι πολύ σωστό. Άρα υπάρχουν τέτοια ζητήματα που, αν το θέλετε, εμείς τα έχουμε ως κύρια αιτήματα εδώ και 2 χρόνια, όταν ξανά άνοιξαν τα σχολεία. Χωρίς να απαντιόνται, έτσι, με πολιτική ευθύνη χωρίς να απαντιόνται. Καλά, το τι συμβαίνει στην παιδεία είναι ένα διαχρονικό θέμα ευθυνών. Ευθυνών. Τα τελευταία 15-20, τα τελευταία 20 χρόνια πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι, και αν δεν συμφωνήσουν όλοι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο και να συμφωνήσουν όλοι. Δυστυχώς τροφοδοτούμε όλοι μας την παραπαιδεία. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάτε, απλά και ματώνουν οι ελληνικές οικογένειες προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά τους στη μόρφωση, και ταυτόχρονα δεν συμφωνούν αυτοί που πρέπει να συμφωνήσουν για το τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε ως δημόσιο, έτσι, σύστημα παιδείας. Συμφωνούμε απόλυτα, και το θέτω με ποια έννοια, με την έννοια σε ποιο κομμάτι. Συμφωνούμε στο κομμάτι το ότι διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια, έτσι, υπάρχει, αν το θέλετε, μια αλλαγή αρνητική ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή λειτουργίας του σχολείου. Άρα αυτό επηρεάζει και τη μόρφωση, την ολόκληρη μόρφωση που εμείς ζητάμε για τα παιδιά μας, και όχι την αποσπασματική που έχουμε σήμερα. Βασικό αποτέλεσμα αυτού είναι η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Έτσι, γιατί κοιτάτε, λέμε πολλές φορές οι μαθητές λύνουν τις διαφορές τους με βία, όταν το ίδιο το σχολείο πολλές φορές τους διδάσκει βία. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω ότι τους δίνει βία μηνύματα. Γιατί δεν είναι συνθήκη ένας μαθητής, 25 μαθητές να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ των 30 τετραγωνικών, που έχει γίνει κανόνας σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν είναι φυσιολογικό. Όπως, Πρόεδρε, δεν είναι φυσιολογικό όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να κάνουν να διδάξουν. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που μπήκε στο πανεπιστήμιο και τελειώνει δάσκαλος ή καθηγητής, κάνει να μπει και στην αίθουσα, μπορεί να κάνει για κάποια άλλη θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν σημαίνει, ότι μπορεί να διδάξει και μπορεί να μεταφέρει τη γνώση στα παιδιά. Έτσι. Θα σας πω, το ότι μπορεί εγώ να είμαι ως εκπαιδευτικός λίγο πιο αυστηρός ή λίγο πιο χαλαρός. Ή δεν φιλικός, έχει να κάνει με την αυστηρότητα ή με τη χαλαρότητα. Δεν έχει. Θα σας πω. Μεταδοτικός ή λιγότερο μεταδοτικός. Ας το πω και έτσι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι, αν εγώ θα είμαι βίαιος, δεν έχει να κάνει αν ήταν πόσο μεταδοτικός ήταν ο δάσκαλός μου ή όχι. Αλλά έχει να κάνει με γενικότερες, να το πω έτσι, ξαναλέω, κοινωνικές αιτίες, οι οποίες αντικειμενικά θα ακουμπήσουν και το σχολείο. Σε μια ιδιαίτερη ηλικία, μάλιστα, όπως είναι η προεφηβεία και η εφηβεία. Σωστό. Σωστό. Είναι πολύ σωστό. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να είναι για καλές ειδήσεις, γιατί υπάρχουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πολύ καλές ειδήσεις. Το ότι αναδεικνύουμε τα προβλήματα είναι επιλογή για να βρεθεί λύση. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, σε ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις ελληνικές, οικογένειες και όλη τη σχολική κοινότητα. Γιατί σε τέτοια ένταση φαινόμενα βίας, επειδή όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, δεν είχαμε στο παρελθόν.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δύο τελευταία χρόνια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς. Και να πω σαν κλείσιμο ότι πραγματικά όλοι επιζητούμε λύσεις. Άρα επιτέλους η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να σκύψει ουσιαστικά πάνω από τη... από τα σχολεία και από τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε. Συνομιλήσω με τον Πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ.